Γεια σας, είμαι ο Ρέστης. Από εδώ μαθητής μου ο Χρήστος. Είχαμε σήμερα μάθημα και ήρθε και μου έδειξε μια τεχνική στην κιθάρα η οποία δεν την έχω ξαναδεί. Είναι κυριολεκτικά αξιοθαύμαστη, έχω πάθει σοκ, τα έχω παίξει τελείως. Και αποφασίσαμε και οι δύο, δηλαδή τον έπρεξα ουσιαστικά, να κάνουμε αυτό το βίντεο για εσάς, για να μάθετε λίγο κι εσείς κάποια πράγματα, πούμε, να πάθετε σοκ με αυτή την τεχνική, γιατί όπως έπαθα και εγώ, ας πούμε. Μετά από την εισαγωγή λοιπόν που σας έκανα, ας περάσουμε λίγο στον Χρήστο να μας εξηγήσει, να χαλαρώσουμε λίγο έτσι. Γεια σου Χρήστο, εξήγησε μας λίγο τι παίζει με την κιθάρα. Καταρχάς χαλάρωσε. Είδα πριν όσο έπαιζα ότι τα έπαιξες σχεδόν εξερά και εγκέφαλό σου. Πρέπει να χαλαρώσω, να ηρεμήσω λίγο. Ηρέμησε, δεν είναι τίποτα. Είναι δηλαδή, είναι παλούκι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ακόμα και εγώ δεν κατάλαβα πώς το έβγαλα, αλλά. Εντάξει, ηρέμησε, θα τα δείξω όλα. Ωραία, ηρέμησα. Κάνε μια εισαγωγή στον κόσμο για το ποιος είσαι κτλ. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί ιντερνετικοί φίλοι. Ονομάζομαι Χρήστος Κριτσινίκιος και όπως είπε και ο δάσκαλός μου ο Ρέστης, είμαι εδώ για να σας δείξω μια τεχνική που ανακάλυψα εγώ ο ίδιος πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες για την ακρίβεια. Ονομάζεται τεχνική του Κριτσινιού ή αλλιώς Κριτσίν Picking. Ή αλλιώς βγαίνει δηλαδή από το Κριτσίνι, θες να πεις. Ναι, αυτό το Κριτσίνι που τρώμε με το σουσάμι που είναι. Κατάλαβα. Επειδή σαν λέξη θυμίζει λίγο το. Οπότε τεχνική κριτσινιού ή κριτσίνη αλλιώς. Ή κριτσίν picking. Έτσι. Άμα δηλαδή ψάξετε στο ίντερνετ για αυτά, δεν θα βρείτε βέβαια τίποτα γιατί τώρα την ανακάλυψε ο Χρήστος. Είναι underground προς το παρόν. Πάμε λίγο να μας δείξει τι γίνεται ακριβώς. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, τώρα θα μας δείξει λίγο ακριβώς ο φίλος ο Κριτσίνιος τι παίζει με την τεχνική του κριτσίνη. Ή αλλιώς κριτσίν picking. Κριτσίν picking, ναι. Για δείξε λίγο. Αμέ. Ναι, ναι, δείξε γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μισό λεπτό. Θέλω, ρε παιδί μου, γενικά να το κάνεις αργά. Δεν είναι όλοι του επίπεδου σου, ας πούμε. Πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτή την τεχνική. Δείξε μας λίγο, σε παρακαλώ. Πάμε το αργό, παίξουμε και πάμε το αργό, το αργό, ναι. Οκ. Okay. Αυτό δηλαδή, είναι. Στην αρχή ξεκινάμε έτσι. Ναι. Είναι... κάτω, πάνω, κάτω. Κάτω, πάνω, κάτω. Το... ναι. Κάτω και μετά κάτω, πάνω, κάτω. Δηλαδή... κατάλαβα. Κατάλαβα. Και μετά συνεχίζει. Είναι πάλι... λίγο δύσκολο να το καταλάβω, αλλά δείξε λίγο έτσι ένα καλό κριτσίνι, ας πούμε. Τώρα σε full ρυθμό. Σε full δηλαδή, ρυθμό, για δείξε λίγο να δω, δηλαδή, γιατί έπαθα σοκ. Εντάξει. Εντάξει, ποιο σήμερα, φίλε. Ποιο σήμερα, πούστε. Αυτό είναι το λεγόμενο κριτσίνι. Για μισό λεπτό να δοκιμάσω κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την τεχνική. Δυστυχώς πρέπει να με βοηθήσει λίγο ο Κριτσίνιος. Δείξε μου έτσι ένα καλό ριφάκι με Κριτσίνι, ας πούμε, δικό σου, ρε παιδί μου. Δικό μου, κατά δικό σου. Ναι, δικό σου. Να, το έχεις βγάλει εσύ, ας πούμε. Εσύ καλά το πας, ρε παιδί μου. Δεν είναι λάθος. Ναι. Απλά θέλω να ανεβάσεις λίγο ρυθμό. Λίγο ρυθμό, ναι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Έχω πρόβλημα, ναι. Για εξήγησέ μου λίγο, δείξε μου ένα ρυφάκι, ας πούμε. Ένα κριτσίνι, δηλαδή. Να, αυτό, ας πούμε, το έβγαλα τις προάλλες. Είναι για... κατά δικό. Ναι. Πάμε. Συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, λάθος. Αυτό είναι τόσο γαμάτο που από μένα εμπνεύστηκε ο Σάφερ και έγραψε το γνωστό κομμάτι Storm Rider, αν το ξέρετε. Κατάλαβα. Ο Τζον Σάφερ, το Nice Step. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτό ήταν ένα μάθημα για όλους σας. Είναι δωρεάν, δεν απληρώσετε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε την επόμενη φορά.